Είμαστε σήμερα όλοι εδώ ενωμένοι, δυνατοί και συνεχίζουμε. Από άκρη σε άκρη, από δάσος σε δάσος και από βουνό σε βουνό. Συνεχίζουμε τον αγώνα που κάναμε όλο αυτό το διάστημα σε όλες τις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων Ελλάδας για μονιμοποίηση των συμβασιούχων, για σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους. Όπως παλέψαμε στις 17 Οκτωβρίου, στις 6 Εντεκάτου, στις 20 Νοεμβρίου, έτσι και σήμερα τους λέμε ότι δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα μαζί μας. Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους που ξέρουν καλά ότι ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή δουλειά είναι κοινός και αφορά και τους μόνιμους και τους συμβασιούχους. Χαιρετίζουμε όλους τους συμβασιούχους συναδέλφους που με την παρουσία τους εδώ από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ξεπερνώντας πολλές αντιξιότητες, σήμερα ξαναδείχνουν την αποφασιστικότητά τους να διεκδικήσουν μόνιμη δουλειά. Δείχνουν την απέτησή τους για μονιμοποίηση. Χαιρετίζουμε όλους εσάς που συμμετέχετε στη σημερινή κινητοποίηση για να βρωτοφωνάξετε ότι φτάνει πια η ομοιρία. Να φωνάξετε την κυβέρνηση ότι φτάνει πια η κοροϊδία, φτάνει πια η υποκριτική κατανόηση. Θέλουμε μόνιμη δουλειά, δουλειά με δικαιώματα. Δεν μπορούμε να είμαστε άνεργοι, μισοάνεργοι, να έχουμε μισοδουλειά, να είμαστε ωφελούμενοι και να γυρνάμε από τόπο σε τόπο για λίγους μήνες δουλειάς και να γινόμαστε γρανάζι στις προεκλογικές σκοπιμότητες των κομμάτων. Η ζωή μας, οι ανάγκες μας δεν μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης. Το ταξικό κίνημα θα συνεχίσει να παλεύει για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Θα συνεχίσει να αγωνίζεται όσους αντεργατικούς νόμους και αν ψηφίσουν και δεν θα σκύψει το κεφάλι. Η σημερινή μας κινητοποίηση δείχνει ακόμα ότι τα συνδικάτα, τα πρωτοβάθμια σωματεία, τα συντονιστικά και οι επιτροπές αγώνα μπορούν να οργανώνουν πολύ καλά την πάλη. Κόντρα σε όλα τα επόδια και σε όλες τις δυσκολίες όταν παλεύουν με σημαία το δίκαιο των εργαζομένων. Η σημερινή κινητοποίηση επίσης μας δείχνει την πραγματική ελπίδα στο εργατικό κίνημα με την πολύ μεγάλη αλληλεγγύη όλο το προηγούμενο διάστημα από όλους τους χώρους και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Συνεχίζουμε και εφόσον δεν θέλουν τους δασεργάτες στο βουνό θα μας βρίσκουν στους δρόμους. Ζητάμε άμεσα την 12η ανανέωση των συμβάσεων μας ώστε να καλυφθεί και όλη η επόμενη αντιπυρική περίοδος. Εντός του χρόνου της ανανέωσης, τη μετατροπή των συμβάσεών μας σε αορίστου χρόνου, βοηθώντας έναν από τους πιο νευραλγικούς τομείς αυτών της αντιπυρικής προστασίας των δασών μας. Κατάργηση από εδώ και προς όλων των μορφών εραστικής εργασίας στο δημόσιο, όπως και των περιορισμών του άρθρου 103 του Συντάγματος. Συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε για τη σημερινή παρουσία σας. Ζητάμε την υπομονή σας. Ζητάμε να παραμείνουμε όλοι εδώ μέχρι να μας συναντήσει κάποιος επίσημος από το Υπουργείο. Και πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα κάποιος θα εμφανιστεί. Είναι η τέταρτη φορά που κρύβονται και δεν δέχονται να μας συναντήσουν. Είναι απαράδεκτο για όλη την κυβέρνηση και για το Υπουργείο να μην δέχεται να συναντήσει εργαζόμενους που έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα. Συνεχίζουμε δυναμικά. Μην απογοητευόμαστε. Νομίζω ότι η προσπάθειά μας θα δικαιωθεί στο τέλος.